Με ένα δρυμή κατηγορό προς την προηγούμενη Δημοτική Αρχή Ελισάφ και Παπαγεωργίου αντίστοιχα και την ΙΝ Παράταξη Μίζωνος Αντιπολίτευσης, η Δημοτική Αρχή με την εισήγηση του Δημάρχου Θωμά Μπέγκα έβαλε τέλος το σύριαλ της προσπάθειας που η ίδια προανήγγειλε προεκλογικά να τροποποιήσει τους όρους τη σύμβαση για τον οδοφωτισμό. Με τη συμπλήρωση τριών μηνών από την ανάληψη της θητείας της ω νέα Δημοτική Αρχής των Δήμο Ιωαννητών, η Ενότητα Πολιτών υπερψήφισε την Σύμβαση Ενεχήρασης και Εκχώρησης των Απαιτήσεων του Δήμου Ιωαννητών προς την Ανάδοχο Κοινοπραξία και το έργο αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα. Η συζήτηση του θέματο που προκάλεσε έντονε αντιπαραθέσει κατά την προηγούμενη δημοτική θητεία αναμενόταν με ενδιαφέρον και η αλήθεια είναι πω η πολύ όρη διαδικασία επιβεβαίωσε μέχρι και το ενδιαφέρον αυτό. Από την άλλη, η Δημοτική Αρχή παρά τη διάθεση που εξέφρασε σε προηγούμενο χρόνο να μην προχωρήσει στην υλοποίηση τη σύμβαση παρά μόνο αν βασική της όρη ανέκρουσε πρίμναν με τον Θωμά Μπέγκα να παραδέχεται πως δεν είχε καμία οδό διαφυγής από τη συγκεκριμένη σύμβαση και τον τρόπο με τον οποίο αυτή συντάχθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Στο σημείο αυτό υποχρεούμε να επισημάνω ότι ο πρώην Δήμαρχο εφού έδειξε τη σπουδή και έσπευσε να υπογράψει την παραπάνω κύρια σύμβαση με αποτέλεσμα να δεσμεύσει νομικά και οικονομικά του Δήμου, δεν προχώρησε όπως είχε νομική και πολιτική υποχρέωση στην υπογραφή των δύο βασικών παρατημάτων αυτής. Δηλαδή την υπογραφή της Σύμβασης Μεσεγγύησης και του ανοίγματο του ειδικού λογαριασμού escrow account καθώς και στην υπογραφή της Σύμβασης Ενχείρησης και Εχώρησης των Απαιτήσεων σύμφωνα με την οποία ο Δήμος εκχωρεί στην ανάδοχο εταιρεία κάθε απέτησή του από τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στη σύμβαση, δηλαδή μέχρι το ποσού των 19 εκατομμυρίων περίπου με ΦΠΑ. Διαπιστώσαμε ότι ο Δήμος δεν έχει καμία οδό διαφυγής από την παραπάνω σύμβαση στην οποία τον οδήγησε χειροδέσμιο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και είναι πλέον υποχρεωμένος να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δηλαδή στην υπογραφή των παρατημάτων της κύριας Σύμβασης και συγκεκριμένα της Σύμβασης Μεσαιγγύησης και της Σύμβασης Ενεχήρησης. Καταλήγοντας, εμπροκειμένου κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, παραμερίζω το παραταξιακό και το προσωπικό συμφέρον με την έννοια του κόπου που καταβάλαμε ως παράταξη και προσωπικό για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την υπογραφή της λεόντες αυτής σύμβασης. Σε δύο επίπεδα κινήθηκε η τοποθέτηση του κ. Παπαγεωργίου από την Μίζωνα Αντιπολίτευση. Με τον πρώην Δήμαρχο να αναφέρεται στα πολλαπλά ωφέλη για τον Δήμο από την υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης, ασκώντας όμως φοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή για τη στάση της στο προηγούμενο διάστημα μέχρι και τη χθεσινή συνεδρίαση. Από αυτέ τι αντικαταστάσει, λοιπόν, θα προκύψουν και επιπλέον ωφέλη κοινωνική και περιβαλλοντορική διάσταση, τα οποία ενδεικτικά αναφέρω την αισθητή βελτίωση των συνθηκών ασφαλού οδήγηση στι νυχτερινέ ώρε, την τόνωση του διαστήματο ασφάλεια και οπτική άνεση όλων των χρηστών, την μεγάλη μείωση των εκπεμπομένων ρήπων τη φωτορήπανση και γενικότερα τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματο, που είναι στο στόχο για την κλιματική ουδετερότητα το 2030 για την οποία πήραμε και την πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, και, στα, και στο σύνολο στα 12 έτη λοιπόν λέμε ότι υπάρχει τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας με μηδέν κόστος συντήρησης του Δήμου ε, και ε, επιπλέον ο Δήμος δεν φέρει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε δηλαδή ζημιά υπάρχει στο έργο. Το έργο λοιπόν αυτό, κοντολογής για να τα κάνουμε... Ε, να τα καταλάβουν όλοι, θα πληρώνεται για 12 χρόνια με ένα ποσό που θα πληρώναμε για το ηλεκτρικό ρεύμα, που θα το πληρώναμε ότως ή άλλως. Για σοβαρούς κινδύνους από μια μελλοντική περιπέτεια προειδοποίησε το σώμα σε Τατιάνα Καλογιάννη. Με την παράταξή της να μην ψηφίζει την εισήγηση επιμένοντας πως η σύμβαση δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ενεργειακής απόδοσης, προτείνοντας την αναβολή λήψης απόφασης και τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου. Προτείνουμε δε την απόσυρση του θέματο και την αναβολή τη λήψη απόφαση μέχρι να λάβουμε από την νομική υπηρεσία του Δήμου μα γνωμοδότηση ότι όλα τα σχετικά με τη σύμβαση εξελίχθηκαν σωστά μέχρι σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αποδέχομαι πάντα και σέβομαι τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν κινδυνολογώ ποτέ. Προσπαθώ όμω και στην περίπτωση αυτή να προφυλάξω το σώμα, το Δήμο και του Δημότε, του αντισυμβαλόμενου και όλου του εμπλεκόμενου από μια πιθανή περιπέτεια. Υπέρ τη εισήγηση τάχθηκε ο Νίκο Γκόντα, αν και όπω είπε, διατηρεί επιφυλάξει όπω και στο παρελθόν για την νομιμότητα αυτή. Ενώ ο Παντελή Κολόκα υπερψήφισε την εισήγηση, λέγοντα πω πρόκειται για σημαντικό έργο για την πόλη και στο ουσιαστικό του αντικείμενο, αλλά και στην προσπάθεια εξοικονόμηση ενέργεια. Αρνητικά τοποθετήθηκε η Όλη Τσουμάνη που τόνισε ότι ο κύριος και μόνος ωφελημένος από την εν λόγω σύμβαση για το έργο είναι η ανάδοχος εταιρεία. Κατά την ταπεινή μου άποψη, εάν κριθούν ότι ήταν παράνομες οι διαδικασίες, δεν υπάρχει κανένα απολύτω θέμα. Άρα λοιπόν υπάρχει ζήτημα όσον αφορά την λογική σειρά, την ανακολουθία του σκεπτικού με την τελική πρόταση. Ανεξάρτητα όμω από αυτά, επειδή πράγματι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο έργο, εμεί ω παράταξη, συνεργαζόμενοι πράγματι με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είχαμε υπερψηφίσει με επιφυλάξει τη νομιμότητα. Είναι ότι πρέπει γρήγορα να προχωρήσουμε στη διαδικασία να η πόλη να φωτιστεί και να εξοικονομήσει ενέργεια. Έπρεπε να έχει γίνει χτες. Ξεκινήστε και από αυτή την αίθουσα, εδώ πάρτε μια πρωτοβουλία, να, να, να συμβολικά συζητάμε το, το, τόσο καιρό σε μια αίθουσα η οποία δεν έχει λαμπτήρες LED. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει συμβατικές λάμπες. Άρα το μπαλάκι εδώ του πινκ πονκ που πηγαίνει από τη μια μεριά στην άλλη είναι για το πώς θα αντικρίσουμε τον κόσμο της από την επόμενη μέρα, πώς θα τον αντικρίσετε και πώς θα του πείτε ποιος από όλου είναι... Ο, ο περισσότερο υπεύθυνο και ο πιο κακός που διαχειρίζεται την ίδια πολιτική, επιβαρύνει το ίδιο τον κόσμο και τον τζακίζει.